Νομίζω ότι υπάρχουν μερικές βασικές αρχές για τα μέτρα για το πώς πας στις αλυσίδες και από εκεί και πέρα είναι τα εξατομικευμένα μέτρα που μπορεί να πάρει ο κάθε άνθρωπος για να προστατεύσει τον εαυτό του και τους γύρω του. Mm-hmm. Τα γενικά μέτρα είναι ότι εφόσον έχουμε εμβόλια αυτή τη στιγμή τα οποία είναι αποτελεσματικά, θεωρώ ότι ο εμβολιασμός είναι κάτι το οποίο είναι πολύ χρήσιμο, ειδικά όταν μιλάμε για άτομα κάποιας ηλικίας ή για άτομα τα οποία είναι ευπαθή, με βάση όσα ξέρουμε αυτή τη στιγμή, το ισοζύγιο ανάμεσα στην ωφέλεια και στην πιθανή βλάβη από παρενέργειες είναι πάρα πολύ υπέρ του εμβολίου. Άρα λοιπόν, θεωρώ ότι είναι πολύ κακή ιδέα το γεγονός ότι δεν έχουμε πείσει ένα ικανό μερίδιο των συμπολιτών μας μεγάλης ηλικίας ή ευπαθών να εμβολιαστούν. Νομίζω οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να το πάρουν απόφαση ότι δεν πρόκειται να πεθάνουν από το εμβόλιο. Έχουν να κερδίσουν από αυτή την κίνηση και να το προχωρήσουν. Από εκεί και πέρα, το να μεταφερθούμε σε χαμηλότερες ηλικίες, σε παιδιά ή σε πολύ νέους ανθρώπους, γίνονται τα πράγματα πολύ πιο αμφίσιμα. Δηλαδή η σχέση του κινδύνου με την ωφέλεια που μπορεί να έχει κάποιος είναι περίπου της ίδιας τάξης ή μπορεί να είναι λίγο μεγαλύτερη η ωφέλεια από τον κίνδυνο. Όμως τα δεδομένα που έχουμε για μέν τον κίνδυνο είναι υπερπλήρη, δηλαδή καταγράφουμε σε νέους ανθρώπους τους θανάτους και τις νοσηλίες από COVID. Μάλιστα υπάρχουν αρκετά δεδομένα μαζί και μία μελέτη από το Stanford που δείχνει ότι μεγάλο μέρος από τις νοσηλίες σε παιδιά που αποδίδονται σε COVID δεν είναι COVID. Δηλαδή παιδιά με σκολικοειδίτιδα για παράδειγμα, απλώς τυχαίνει να έχουν ένα θετικό δείγμα, καταγράφονται ως COVID αλλά δεν είναι COVID. Άρα λοιπόν η ωφέλεια που πιθανολογούμε ότι θα έχουν τα παιδιά ή οι πολύ νέοι άνθρωποι είναι μάλλον μικρότερη από ό,τι την υπολογίζουμε. Οι παρενέργειες, αν σκεφτείτε παρενέργειες όπως η μυοκαρδίτιδα που τα επίσημα στοιχεία μιλάνε για περίπου 50 με 60 ένα εκατομμύριο, μάλλον η πιθανότητα της παρενέργειας αυτής είναι μεγαλύτερη, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν καταγράφεται κάθε μία μυοκαρδίτιδα να σταλεί σαν μία αναφορά στο σύστημα επαγρύπνησης, φαρμακοεπαγρύπνησης ή καταγραφής παρενεργειών των εμβολίων. Άρα λοιπόν οι προσπάθειες που γίνονται να εμβολιαστεί με το ζόρι ή έμεσα με το ζόρι ο πληθυσμός των παιδιών και των πολύ νέων ανθρώπων, παραμελώντας τις προσπάθειες να εμβολιαστεί το κομμάτι του πληθυσμού των μεγαλύτερων ατόμων, τα οποία διατρέχουν ισχυρότατο ή και πολύ ισχυρότατο κίνδυνο, νομίζω είναι τελείως λανθασμένοι. Το δεύτερο κομμάτι είναι αυτό που λέμε από την αρχή της πανδημίας, επιδημιολογική επιτήρηση.